και ήδη εκπαιδευτικοί συνδικαλιστέ μετά από μια δύσκολη σεζόν και θα αναφερθούμε στους λόγους για τους οποίους η, η, η σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε χαρακτηρίστηκε και φέτος δύσκολη, ε, έχουν προχωρήσει οι εκπαιδευτικοί σε έναν πρώτο απολογισμό. Σε έναν πρώτο απολογισμό για τα πεπραγμένα βέβαια της ε, ε, χρονιάς που ολοκληρώθηκε με φόντο και την έναρξη επόμενης σεζόν τον Σεπτέμβρη. Πάμε να υποδεχτούμε εδώ στην Κρήτη σήμερα τον πρόεδρο των εκπαιδευτικών σε επίπεδο πρωτοβάθμιας Ηρακλείου και του Συλλόγου Εκπαιδευτικών, τον κύριο ε, Γιώργο Μακράκη του Δομήνικου Θεοδοκόπουλου. Την καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Λοιπόν, ε, γλυκόπικρη η γεύση στο φινάλε της σεζόν που ολοκληρώθηκε για την πρωτοβάθμια. Ανάμετα τα συναισθήματα, αλλά πριν ξεκινήσω να πω και εγώ, ω εκπαιδευτικό, έχω την ανάγκη να πω βαθ... και να εκφράσω τη βαθιά λήψη και δίνει για το πολύ νεκρό ναυάγιο στην Πύλο. Ελπίζουμε να μην ξανασυμβούν τέτοια δυσάρεστα γεγονότα με... και ευθύνε προφανώ υπάρχουν, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια άλλη συζήτηση αυτή. Τι αλλά... άνθρωποι έχουν χαθεί από την έναρξη του έτου μέχρι και σήμερα στη Μεσόγειο. Έτσι ακριβώ είναι. Υπάρχουν ευθύνε και στο εσωτερικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ελπίζουμε πάντω να μην χάνονται παιδιά, γυναίκε, γυναικόπαιδα, πρόσφυγε σε... Σε... Με... Σε... με τέτοια έκταση όπω η... Η... η σημερινή. Εν πάση περιπτώσει όσον αφορά στα, στα δικά μας και σε αυτό που αναφερθήκατε. Καταρχάς, τα συναισθήματα σήμερα είναι ανάμεικτα, διότι οι εκπαιδευτικοί αποχαιρέτησαν τους μαθητές τους. Ε, από τη μια χαρά και για τα παιδιά που κλείνει η φετινή σχολική χρονιά, υπάρχουν διακοπέ, διακοπές. Από την άλλη, Αποχαιρετάμε κάποιου εκπαιδευτικού οι οποίοι παίρνουν μετάθεση, διευθυντέ σχολείων που αλλάζουν α, γειτονιά. Σε πάση περιπτώσει, ως, στο ανθρώπινο επίπεδο, λοιπόν, ανάμεικτα τα, τα σημερινά α, συναισθήματα. Α, από την άλλη μεριά, σε επίπεδο α, έτσι, θεσμικό και στο εκπαιδευτικό του πλαίσιο, ήταν μια σχολική χρονιά που και φέτο βιώσαμε παθογένειες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματο. Σε πρώτο επίπεδο, να αναφερθούμε όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό. Τα είχαμε πει και πάρα πολλέ φορέ από τη δική σα εκπομπή. Ε, ανατακτά χρονικά διαστήματα και από την έναρξη τη σχολική χρονιά υπήρχαν, υπήρχαν ελλείψει στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Εντοπίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, κυρίως στις δομές της ειδικής αγωγής ελήψης, εκπαιδευτική παράλληλη στήριξη, εκπαιδευτική ειδικοτήτων, στα οποία πραγματικά υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις και στο μαθησιακό κομμάτι και στη στήριξη συγκεκριμένων παιδιών με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε δεύτερο επίπεδο, είχαμε μια επιβαρημένη κατάσταση, αν θέλετε, Τη υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων και θέλω να το επισημάνω αυτό ειδικότερα δε σε τοπικό επίπεδο και σε ό,τι έχει να κάνει με το Δήμο Ηρακλείου, χρόνο με το χρόνο είναι, γίνεται όλο και πιο έντονη η επιβαρημένη η κατάσταση στα σχολικά κτίρια. Πρέπει να σημειώσω εδώ και να το γνωρίζουν και οι πολίτε ότι 45% των υπηαγωγείων στο Δήμο Ηρακλείου είναι μισθωμένα και απαρχιωμένα κτίρια. Α, α, αντισυσμική δωράξη σε πόσα κτίρια υπάρχει και έχει προβλεφθεί. Το, 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 τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει μια σοβαρή προσπάθεια ε, για την καταλληλότητα των σχολικών κτηρίων σε ό,τι έχει να κάνει και με την προπροστασία και με την ε, αντισημική θωράκιση. Ε, είμαστε πίσω σε αυτό, αλλά ε, και πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες ε, όσον αφορά την, ε, σε όλο το πλαίσιο που έχει να κάνει με την ασφάλεια των σχολικών κτηρίων. Από την άλλη μεριά και η νέα κυβέρνηση, αλλά και επειδή έχουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα και εκλογές στην αυτοδιοίκηση, πρέπει πρώτη στη σημασία να έχουμε και την αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων, την ανέργεια νέων δημόσιων σχολικών κτηρίων, διότι η κατάσταση γίνεται χρόνο με το χρόνο και αναφερόμενο στην αστική ζώνη του Δήμου Ρακλείου, πάρα πολύ επιβαρημένη. Σε τρίτο επίπεδο, θα λέγαμε ότι, και όσο έχει να κάνει με την κεντρική διοίκηση, το Υπουργείο Παιδείας, αυτό που κατά καιρού είχαμε υπογραμμίσει είναι η έλλειψη θεσμικού διαλόγου για όλα τα νομοθετήματα και τις παρεμβάσει που είχε κάνει η κυρία Κεραμέως και το Υπουργείο Παιδεία συνολικά σε σχέση με το οι εκπαιδευτικέ ομοσπονδίε, τα συνδικάτα, τη δυνατότητα που είχαμε να προτάξουμε τι δικέ μα προτάσει σε μια σειρά ζητήματα. Όπω για παράδειγμα η επιλογή. Όπω για παράδειγμα η αξιολόγηση, όπω για παράδειγμα η επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων που για πρώτη φορά έγινε χωρί του αιρετού εκπροσώπου. Uh, άρα υπήρχαν τέτοιου είδου uh, ζητήματα, ζητήματα που έχουν να κάνουν ακόμα και με ρυθμίσεις όσον αφορά το εκπαιδευτικό παιδαγωγικό πλαίσιο uh, ή ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με τις ρυθμίσεις και την έννοια του γραφειοκρατικού σχολείου. Αν ρωτήσετε διευθυντές, uh, σχολικών μονάδων θα σας πούνε ότι τα τελευταία χρόνια το σχολείο έχει, γίνει, έχει καταστεί μάλλον ένα γραφειοκρατικό uh, σχολείο το οποίο Πάρα πολύ και η εκπαιδευτική και το διευθυντικό προσωπικό αναλώνεται κυρίως σε γραφειοκρατικά ζητήματα τα οποία θα, μπορούν, θα μπορούσαν να έχουν επιληθεί διαφορετικά. Ε, δηλαδή δίνουμε περισσότερη βάση, θέλω να πω, με τις ρυθμίσεις σε, σε χαρτιά, σε έντυπα, σε ζητήματα που δεν έχουν να κάνουν τόσο με τη φύση του εκπαιδευτικού που είναι η παροχή διδακτικού έργου, η, η, η ανάπτυξη ψυχοκοινωνική των, των παιδιών αυτά σε πρώτο χρόνο, κύριε που νομίζω ότι ήταν τα πιο βασικά οποίο, ζητήματα σαν, που μα απασχόλησαν. Σα ανησυχεί με φόντο την επόμενη σεζόν. Δηλαδή, το Σεπτέμβριο; ποια είναι αυτά τα ζητήματα τα οποία πρέπει να έχουν επιληθεί, να το θέσω διαφορετικά, σε ποιε δεσμεύσει πρέπει να προχωρήσει και βέβαια άμεσα κοιλοποίηση των δεσμεύσεων το... η νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας μέσα στον Ιούλιο προκειμένου να μην ξεκινήσουμε με προβλήματα τα οποία τα αντιμετωπίζουμε και εμείς δημοσιογραφικά η αλήθεια είναι μέσα από το ρεπορτάζ τα τελευταία 10-15 χρόνια. Το... το, ένα ζήτημα είναι το κεφάλαιο εργασιακά. Στο κεφάλαιο εργασιακά το, ένα ζήτημα είναι η στελέχωση με εκπαιδευτικό προσωπικό και ό,τι μα αφορά μόνιμες, μόνιμοι διορισμοί για την κάλυψη των αναγκών. Οι φετινοί διορισμοί που έγιναν και νωρίτερα, νομίζω για λόγους προεκλογικούς δεν ήταν επαρκή, ήταν μικρός ο αριθμός των μόνιμων διορισμών που έγιναν και στην περιφέρεια Κρήτης έγιναν ελάχιστες προσλήψεις σε σχέση με τις ανάγκες που υπάρχουν στο, στο νησί μας. Από εκεί και πέρα το δεύτερο ζήτημα είναι η μισθή των εκπαιδευτικών. Η οποία είναι πάρα πολύ χαμηλή. Εδώ και 12 χρόνια σε σχέση και με του δημοσίου προφανώς έχουν έχει να μεταβληθεί έστω και για ένα ευρώ α, η μισθή των εκπαιδευτικών. Και εδώ, γιατί το λέμε, πέρα από την. Την κάλυψη των βασικών αναγκών των εκπαιδευτικών είμαστε και ένα κλάδο ο οποίο πάρα πολλοί συνάδελφοί μα ε, αναγκάζονται και μετακινούνται από τον τόπο μόνιμη κατοικία του για να εργαστούν. Αυτό σημαίνει ότι το, ο οικογενειακό προγραμματισμό και ο οικονομικό προπολογισμό για αυτού του συναδέλφου επιβαρύνεται διπλά. Σωστά. Ε, πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να χωριστούν οι οικογένειέ του. Άρα, με την ακρίβεια που υπάρχει, με τα ενίκια στα ύψη. Ε, με το να μην μπορούν να βρουν σπίτι, καταρχά, και ένα φαινόμενο που ίσω θα αντιμετωπίσουμε πάλι έντονα τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη, ε, έχει απαξιωθεί το επάγγελμα και το λειτουργήμα του εκπαιδευτικού και είχαμε και ε, την φετινή χρονιά παρετήσει εκπαιδευτικών, διότι όταν σε προσλαμβάνουν τον Νοέμβριο με 750-800 ευρώ για να, και να έχεις μόνο για τη μετακίνησή σου ενα κόστος κόστο 1.000-1500 ευρώ, μέχρι να πληρωθεί να τρέχουν τα, ο προπολογισμό για, να, πώς, για να επιβιώσεις, καταλαβαίνουμε ότι πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί αρνούνται πλέον να εργαστούν. Δηλαδή, αν, αν είναι να μετακινηθούν σε άλλη περιοχή, το σκέφτονται διπλά και τριπλά. Άρα, είναι ένα καμπανάκι ότι θα πρέπει να αναβαθμιστεί ο μισθό του εκπαιδευτικού, ε, να υπάρξει στελέχωση από την πρώτη μέρα που ανοίγουν τα σχολεία, προκειμένου να έχουμε τα κοινά κάθε χρόνο σε, στο νομό Ηρακλείου αγγίζουν τα χίλια σε, σε, όλο το φάσμα των ειδικοτήτων. Είτε έχει να κάνει με εκπαιδευτικού δασκάλου νομπιαγού, είτε έχει να κάνει με εκπαιδευτικού ειδικοτήτων, με το ειδικό βοηθητικό ειδικό Και από αυτά τα κενά υπάρχει. οι αναπληρωτέ τι καλύπτουν. Ε, 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 αν, βάση, αν, δεν γίνουν άλλοι μόνιμοι διορισμοί, που προφανώ ε, δεν, δεν θα γίνουν γιατί αυτό ήταν ο προγραμματισμό, ε, ε, πρέπει να πάρουμε τουλάχιστον χίλιου αναπληρωτέ, σε αυτό αναφερόμουν, για να καλύψουμε το σε, με την έναρξη της επόμενης σχολικής ναι. χρονιάς. Και όλο το φάσμα... παίρνουμε, δηλαδή, κάθε αρχή χρόνου. Ε, αυτό, ε, είναι, υπάρχουν διακυμάνσεις, υπάρχουν φάσεις. Ε, φάσεις και φάσεις και κάθε χρόνο είναι και διαφορετικό το μέγεθος. Ε, συνήθως καλύπτεται ένα, τα τελευταία χρόνια ένα 65-70% σε πρώτη φάση. Ελπίζουμε ε, αυτή τη φορά να, οι, ανα, οι ανάγκες να καλυφθούν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Μάλιστα. Ε, να σας ευχαριστήσω θερμά. Είστε καλά καλό καλοκαίρι. Καλό Καλή το... καλό, λοιπόν, να είστε καλά κύριε Μακράκη. Λοιπόν...